Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Δευτέρα, 1 Ιανουαρίου 2018. Καλή χρονιά σε όλους και πάμε στις ζωδιακές μας προβλέψεις. Κριός. Η πρώτη μέρα του χρόνου σας βρίσκει στην καλύτερη σας φάση με τις νέες όψεις των πλανητών σύμμαχό σας. Από εδώ και μπρος τα πράγματα θα αρχίσουν να στρώνουν σε όλα τα επίπεδα της ζωής σας. Χαρείτε τη σημερινή ημέρα μιας και επιβάλλετε και προσοχή στις διαπροσωπικές σας συζητήσεις προς αποφυγήν παρεξηγήσεων. Και περνάμε στον Ταύρο. Η νέα χρονιά φέρνει και νέα σχέδια. Αυτά τα σχέδια βήμα-βήμα θα τα υλοποιήσετε στο επόμενο δίμηνο, μιας και το ευνοούν οι πλανήτες. Η μέρα απαιτεί χάρα και ξεκούραση και θα πρέπει να χαρείτε λίγο με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Προσοχή σε γαστρικό ζήτημα ή εντερικό. Και πάμε στο δίδυμο. Διδυμάκια μου, χαλαρώσατε αρκετά από την αποχώρηση του Κρόνου και η πρώτη μέρα του χρόνου σας βρίσκει σε μια πολύ χαλαρή φάση. Αυτή η στιγμή είναι δική σας να κάνετε νέα σχέδια επαγγελματικού τύπου και να διορθώσετε τα παλιότερα λάθη του 2017. Και πάμε στον καρκίνο. Καρκίνη μου, η νέα χρονιά για σας είναι πολύ δυναμική, μιας και ο Κρόνος βρίσκεται στον απέναντι οίκο σας στον εγώ καιρό. Τα θεμέλια αλλά και τα επαγγελματικά σας ζητήματα είναι στιβαρά. Βγείτε έξω, διασκεδάστε, μιας και το ευνοεί η μέρα, αλλά να προσέχετε λίγο στις μετακινήσεις. Γενικά πρέπει να προσέχουμε. Και πάμε στα λιοντάρια. Λιοντάρια μου, σαν τυχερό ζώδιο για το 2018, σίγουρα είναι η χρονιά σας σε επαγγελματικό επίπεδο αλλά και προσωπικό. Με ρομαντική διάθεση, ξεκίνησε η πρώτη μέρα του χρόνου, παρέα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα και κάνοντας σχέδια για τα ερωτικά σας ζητήματα. Και πάμε στην Παρθένο. Παρθένη μου, η νέα χρονιά αλλά και η πρώτη μέρα του χρόνου σας βρίσκει λίγο αγχωμένους. Αυτό οφείλεται στην τελειομανία σας. Πολλές υποχρεώσεις από τον επαγγελματικό τομέα σας οδήγησαν στην απομόνωση. Χαρείτε λίγο παρέα με οικογένεια και με τους φίλους σας ή τον ερωτικό σύντροφο και τα καλύτερα θα έρθουν τις επόμενες ημέρες. Και πάμε στους ζυγούς μας. Ζυγουδάκια μου, η μέρα αυτή είναι καταλύτης για εσάς, μιας και σαν δραστήριο ζώδιο που είστε, οι περισσότεροι είστε στο χώρο εργασίας. Οι γιορτές για εσάς ήταν λίγο χαλαρές, αλλά τουλάχιστον δρέψατε επιτυχίες σε επαγγελματικά και τώρα σειρά έχουν και τα ερωτικά σας. Η μέρα το ευνοεί, επομένως βγείτε έξω και διασκεδάστε. Σκορπιός. Η σημερινή ημέρα και σας, καλή μου φίλη, σας βρίσκει καλοδιάθετους αλλά και λίγο σκεπτικούς από την άλλη πλευρά. Αυτή τη φορά για τους επαγγελματικούς στόχους και τα σχέδιά σας. Αφήστε τα για τις επόμενες μέρες, χαρείτε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα, μιας και η μέρα ευνοεί εξόδους παντός τύπου. Και πάμε στον τοξότη. Τοξοτάκια μου, η νέα χρονιά σας βρίσκει χαλαρούς όπως και τους διδύμους. Έχετε σύμμαχο την θετικότητά σας αλλά και τα αγαπημένα σας πρόσωπα που σήμερα σας κρύβουν εκπληξούλες. Χαλαρώστε, ηρεμήστε και φιλτράρετε όλη αυτή την αγάπη που θα εισπράξετε σήμερα. Το ευνοεί βέβαια και η Αφροδίτη από το ζώδιό σας. Είστε στην καλύτερη φάση, τοξότες μου. Εγώ καιρός. Νέα χρονιά και ο πλανήτης σας ο Κρόνος στο ηλιακό του σπίτι δημιουργεί θεμέλια, σχέδια τα οποία θα υλοποιήσετε βήμα-βήμα μέσα στο 2018. Μέσα σας κάτι έχει αλλάξει, η δύναμή σας πολλαπλασιάζεται, αλλά και τα συναισθήματά σας είναι στο ζενίθ τους. Η σημερινή μέρα κρύβει ωραίες εκπλήξεις, παρέα με την οικογένειά σας και εσείς απολαμβάνετε μόνο. Και πάμε στον υδροχό. Αγαπημένοι μου φίλοι υδροχόοι, το 2018 είναι η τυχερή σας χρονιά. Παρέα με τους λέοντες και τους ζυγούς, αυτή η χρονιά για σας κρύβει πάρα πολύ ωραίες επιτυχίες και τα καλύτερα θα έρθουν. Η σημερινή ημέρα σας βρίσκει στο απόγειο, μιας και λάμπετε, βγείτε έξω και ξεσαλώστε. Και πάμε στα ψαράκια μου. Τα δύσκολα πέρασαν, η νέα χρονιά ήρθε, νέα πράγματα όμως ήρθαν και στη ζωή σας. Δώστε προτεραιότητα σήμερα στην οικογένεια, τους φίλους και τον ερωτικό σύντροφο, πολλές υποχρεώσεις, τραπέζια, κοινωνικές επαφές, φροντίστε λίγο απ' όλα και να τα τακτοποιήσετε όλα καλά. Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.